Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα 8 Οκτωβρίου και αμέσως τώρα ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Κλείνουν ξαφνικά τα ιαματικά λουτρά Τραϊανούπολης με απόφαση του Προέδρου της ΤΙΕΔΑ. Την αισιοδοξία του για τα κόκκινα δάνεια εξέφρασε ο πρόεδρος της Τραπέζης Πειραιός. Κανένας εκτελονισμός αυτοκινήτου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου σε αποχή υπάλληλοι. Εντύπωση και ερωτήματα προκαλεί η απόφαση για κλείσιμο του υδροθεραπευτηρίου των ιαματικών πηγών και του ξενοδοχείου Τραϊανούπολης στον ομώνυμο οικισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Τα λουτρά έκλεισαν ξαφνικά με απόφαση του Προέδρου της Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης και οι τελευταίοι επισκέπτες αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν αφήνοντας στη μέση τις θεραπείες τους. Από πλευράς του Δήμου τηρείται σιγή ηχθείος, καθώς η Δημοτική Επιχείρηση αρκέστηκε σε μια λυτή ανακοίνωση στην οποία επικαλείται λειτουργικά προβλήματα και τεχνικές δυσκολίες. Δεν έχει προηγούμενο η απόφαση περί κλεισίματος των ιαματικών λουτρών στην Τραϊανούπολη, τόπο τον οποίο επιλέγουν άνθρωποι από διάφορες περιοχές της Ελλάδας για θεραπευτικούς και όχι μόνο λόγους. Τα λουτρά έκλεισαν επισήμως τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου, ενώ κάθε χρόνο έκλειναν τέλη Οκτωβρίου. Μάλιστα την Τρίτη οι υπάλληλοι ενημέρωσαν τους τελευταίους επισκέπτες, οι οποίοι αποχώρησαν εμφανώς δυσαρεστημένοι. Στενοχωρήθηκα διότι έκανα τόσα χιλιόμετρα και έπρεπε να κάνω τη θεραπεία την προβλεπομένη. Αλλά ευχαριστώ και τόσο που... Θα ξαναπροσπαθήσετε φαντάζομαι να έρθετε. Αν είμαι καιρή του χρόνου, οπωσδήποτε. Πολύ άσχημα, πολύ άσχημα, γιατί αυτό δεν έγινε. Εγώ είμαι από το 66 εδώ, το 1966. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, να κλείνουν τα λουτρά από τόσο... Εμείς μέχρι τέλος Οκτωβρίου είχαμε κόσμο παλιά και τώρα δεν υπάρχει άνθρωπος. Οι ιαματικές πηγές βρίσκονται 14 χιλιόμετρα ανατολικά της Αλεξανδρούπολης και επί της Εθνικής Οδού που συνδέει την πόλη με τις Σφαίρες. Σήμερα είναι επίσημα αναγνωρισμένες από το ελληνικό κράτος για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες και θεωρούνται από τις σημαντικότερες του ελλαδικού χώρου. Κάθε χρόνο ανοίγουν το Μάιο και κλείνουν τέλη Οκτωβρίου. Φέτος το λουκέτο είναι πρόωρο και ανεξήγητο, ειδικά για όσους διένυσαν χιλιόμετρα όπως η Μάρθα του Λουμίδου. Συνδυάζω το νερό το πόσιμο, διότι μου το συνέστησε ουρολόγος από τη Θεσσαλονίκη στα 40 μου χρόνια. Είχα πάθει μια νεφρολιθίαση, οπότε μου λέει δεν θα σε χειρουργήσω σε αυτήν την ηλικία, θα πηγαίνεις εκεί. Και εξακολουθώ τώρα 30 χρόνια και που έρχομαι ανελιπώς εδώ κάθε καλοκαίρι. Με αυτό δουλεύαμε. Τώρα είμαστε τίποτα. Ένας και ένας. Κατάλαβες, με αυτά δουλεύαμε. Τα έχουν παρατήσει, ας πούμε, έτσι και τι να σας πω. Χάλια. Δεν ήταν έτσι τόσα χρόνια. Τα νερά των λουτρών είναι κατάλληλα για λουτροθεραπεία και ποσιθεραπεία. Συστήνονται για τη θεραπεία πολλών νόσων όπως ρευματισμών, γυναικολογικών παθήσεων, παθήσεων περιφερειακών νεύρων, νοσημάτων νεφρού, χολής, υπατικών δυσλειτουργιών, πεπτικών διαταραχών. Ακόμα και όταν η θεραπεία έχει ολοκληρωθεί, τα ευεργετικά αποτελέσματα των νερών της Τραϊανούπολης εξακολουθούν να ισχύουν και να αποδεικνύουν πόσο πολύτιμη και αποτελεσματική μπορεί να είναι η χρήση των πηγών αυτών. Άλλοτε έκανα 15, φέτος δεν προλαβαίνω, αλλά το νερό το πίνω και περνώ έναν ανώδυνο χειμώνα. Η Δέλτα Τηλεόραση επικοινώνησε με τον Βασίλη Δέλκο, πρόεδρο της τουριστικής ιαματικής επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο οποίος δεν θέλησε να τοποθετηθεί επί του θέματος. Πάντως, σε δελτίο τύπου της επιχείρησης επισημαίνονται τα εξής. Η ΤΙΕΔΑ, λόγω ανυπέρβλητων λειτουργικών και τεχνικών δυσκολιών και πάντα με γνώμονα την ασφάλεια των επισκεπτών και την ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς αυτούς, αποφασίζει τη διακοπή της λειτουργίας του υδροθεραπευτηρίου, των ιαματικών πηγών και του ξενοδοχείου Τραϊανούπολης από τούδε και ότου επιληθούν τα παραπάνω προβλήματα και καταστεί δυνατή η εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Για κόκκινα δάνεια και σχέδιο Ηρακλής μίλησε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιός Γιώργος Χατζηνικολάου από την Αλεξανδρούπολη, συνοδευόμενος από τη Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας Χρήστο Μεγάλου στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Θράκη. Συνάντησαν μεγάλους πελάτες της τράπεζας και επισκέφθηκαν καταστήματα του δικτύου της. Οι δύο άντρες παραχώρησαν συνέντευξη τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναλύοντας την στρατηγική της τράπεζας για την περιοχή της Θράκης.
Την αισιοδοξία του σχετικά με την πορεία εφαρμογής της Συμφωνίας για τα κόκκινα δάνεια εξέφρασε από την Αλεξανδρούπολη στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο πρόεδρος της Τραπέζης Πειραιός αλλά και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Γιώργος Χατζηνικολάου. Ο κ. Χατζηνικολάου σχολίασε επίσης και το φημολογούμενο κυβερνητικό σχέδιο Ηρακλής που φαίνεται να χαρακτηρίζεται από την Κομισιόν ως το κλειδί για μια θετική μεταμνημονιακή αξιολόγηση στο Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η δήλωση αυτή, καθώς και στο σημερινό ημερήσιο τύπου υπήρξαν δημοσιεύματα των οικονομικών φύλων σχετικά με διαφωνία των τραπεζών και της κυβέρνησης για το εν λόγω θέμα. Το σχέδιο Ηρακλής θα συνοδεύεται μεταξύ άλλων με μια σειρά από νομοθετικά μέτρα με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς, ενώ παράλληλα είναι και το ουσιαστικό προαπαιτούμενο ώστε οι τράπεζες να απαλλαγούν από τον δύσκολο γρίφο των κόκκινων δανείων. Όπως ξέρετε, οι τράπεζες έχουν υποβάλει και έχουν λάβει έγκριση από τον επόπτη που είναι το SSM για μείωση σημαντική των κόκκινων δανείων μέχρι το 2021. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι υπάρχει έγκριση από τον επόπτη σημαίνει ότι ο επόπτης είναι άνετος με τις προβλέψεις και τα σχέδια τα οποία έχουν υποβάλει οι τράπεζες και εμείς οι τράπεζες, σύμφωνα με την πρόοδο που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Με αυτή τη βάση λοιπόν έρχεται το APS τώρα να επιταχύνει ακόμα περαιτέρω αυτή τα σχέδια τα οποία έχουν κάνει οι τράπεζες. Άρα λοιπόν εμείς καλοδεχόμαστε αυτά τα σχέδια, τα υποστηρίζουμε και νομίζω ότι άλλα τα υπόλοιπα για conditionality, δηλαδή αυτά νομίζω ότι είναι ψιλολεπτομέρειες. Εκεί που δεν πρέπει να χάνουμε την μπάλα και να παραμένουμε επί της ουσίας είναι ότι υπάρχει σχέδιο για μείωση των κόκκινων δανείων και η έγκριση η οποία είναι, την αναμένουμε ανά πάσα στιγμή του APS από το DG.com θα δώσει περαιτέρω όδη σε αυτή τη μείωση. Και κάθε μείωση είναι καλή για όλους μας, και για τις τράπεζες και για την οικονομία. Παράλληλα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιός, Χρήστος Μεγάλου, εκτίμησε ότι το 2020 ο στόχος της κυβέρνησης για 2,8% ανάπτυξη είναι εφικτός και ότι η τράπεζα μπορεί να συμβάλλει με τις χρηματοδοτήσεις της προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχουμε μια μεγάλη ευαισθησία σε αυτό το χώρο, επειδή ακριβώς γνωρίζουμε και την κληρονομιά μας, αλλά και το πόσο σημαντικό είναι για τους κατοίκους της περιοχής εδώ να μπορέσουμε να έχουμε την παρουσία μας στην περιοχή της Θράκης. Μας τιμά το γεγονός ότι έχουμε τόσο μεγάλα μερίδια αγοράς. Οτιδήποτε κάνουμε στον τομέα του να βελτιστοποιήσουμε την παρουσία μας στην αγορά έχει γίνει με κοινωνική ευαισθησία. Υπήρχαν περιπτώσεις που σε μεμονωμένες περιοχές βάλαμε και, που λέω, λόγος αυτοκίνητα, λεωφορεία για να παίρνουν τους πελάτες μας και να τους πηγαίνουν στο διπλανό κατάστημα. Έχουμε τους κάποιους κανόνες στους οποίους προσπαθούμε να τηρούμε και προσπαθούμε να το κάνουμε με έναν τρόπο κοινωνικά ευαίσθητο. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε πολιτικές εξελίξεις στα αυτοδιοικητικά του Δήμου Αλεξανδρούπολης θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον διευθυντή της Δέλτα Τηλεόρασης, τον Αντώνη Τοντελόπουλο, και στο άλλο στούντιο τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο, τον κύριο Παύλο Μιχαηλίδη. Πλέον ανεξάρτητος επίσημα και από αύριο, αλλά νομίζω, κύριε Μιχαηλίδη, καλησπέρα και στους δύο, ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε, αναμενόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Κουματζίδου. Καλησπέρα, κύριε Τελόπουλε. Πράγματι, έχουμε ένα διαζύγιο αναμενόμενο, θα έλεγα, προκαθορισμένο. Εξάλλου, το περιμέναμε και όσον αφορά ότι ο νέος αυτός αυτοδιοικητικός νόμος, ο Κλισθένης, γνωρίζαμε ότι θα δημιουργήσει τέτοιες καταστάσεις όπου θα υπάρχει αποσυσπήρωση, διάλυση παρατάξεων. Και από την άλλη, οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρώην συνεργάτες μου, από τέλη Αυγούστου είχαν ενημερώσει δημόσια, το είχαμε ξανασυζητήσει στον σταθμό σας, είχαν ενημερώσει δημόσια ότι δεν με αναγνωρίζουν ως επικεφαλή της ΑΝΑΣΑ. Παρ' όλα αυτά, τότε, αν θυμάστε, την επόμενη μέρα βγάλαμε ένα δελτίο τύπου με τις υπογραφές 28 μελών της παράταξης, υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, όπου τους καλούσαμε, παρόλο την απόφασή τους, να μην συνεργαστούν με την Δημοτική Αρχή αν δεν συνάψουν μια προγραμματική συμφωνία για να γνωρίζουμε και τους όρους αυτής της συνεργασίας. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, άρα
Αυτό που θα ήθελα να σχολιάσω σήμερα είναι δεν έχουμε προσωπικές διαφορές με τους πρώην συνεργάτες. Είναι πολιτικές οι διαφορές, σε αυτό θα πρέπει να σταθούμε. Και δεν νομίζω φαίνεται αυτό είναι... όμως, κύριε Μιχαηλίδη, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Δεν φαίνεται ουσιαστικά από το πρακτικό το οποίο μπόρεσε και ήλθε στην, ουσιαστικά στα χέρια μας. Εγώ το έχω δώσει στη δημοσιότητα το πρακτικό, γιατί το παρέλαβα εχθές μέσω ταχυδρομείου. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Οι 10 λόγοι για τους οποίους επικαλούνται για την διαγραφή σας, νομίζω οι κατηγορίες είναι βαρύτατες. Άρα το θέμα δεν είναι κάτι αυτή, δική μου ανάγνωση. Είναι η άποψη των εκλεγμένων συμβούλων της ΑΝΑΣΑ. Ναι, και αλλά... προφανώς όταν υπάρχει ένα διαζύγιο, η κάθε πλευρά θα πρέπει να δικαιολογήσει κάποια πράγματα, διότι ξέρετε... Αυτό ναι, αλλά όταν μιλάμε για συκοφάντηση, μιλάμε για πράγματα που νομίζω και τη συκοφάντηση... Ας δούμε λίγο και τις εικόνες που έχουμε από, το, από τους 10 τους λόγους και πολύ συχνά. Δεν πρόκειται για πολιτική διαφωνία, εδώ τα πράγματα αυτές είναι οι αιτιάσεις αυτών των ανθρώπων. Αν εσείς όλα αυτούς τους μήνες είδατε ότι υπάρχει από πλευράς μου κάποια συκοφάντηση, ευχαρίστως να το συζητήσουμε. Αλλά αν μου επιτρέψετε να συνεχίσω και να εξηγήσω, σαφώς είναι πολιτικές οι διαφορές μας και μπορούμε πολύ κάλλιστα σε αυτό το πλαίσιο να το συζητήσουμε. Ναι, εντάξει, δεν λέω ότι υπάρχει κάποια ιδιοτέλεια. Ξέρετε κάτι, αυτό το οποίο συνέβη πραγματικά είναι πρωτοφανές και στα αυτοδιοικητικά χρονικά, άρα είναι δεδομένο και ως ένα σημείο λογικό αυτοί οι 5 άνθρωποι να πρέπει να το δικαιολογήσουν. Ναι, αλλά σας κατηγορούν και για ιδιοτέλεια. Δηλαδή, παρότι μπορεί να μην να φαίνεται λογικό, μπαίνει στο δημόσιο διάλογο. Όταν λένε ότι ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι εσείς ζητήσατε θέση προέδρου στην ΔΙΕΔΑ, είτε αργότερα ζητήσατε την Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών και επειδή την πήρε ο κ. Αραμπατζής, εναντιωθήκατε. Μπορώ λοιπόν να σας απαντήσω επάνω σε αυτό για να δείτε ότι είναι πολιτικό το ζήτημα και έχουμε πολιτικές διαφορές. Σήμερα, πρώτο θέμα, έχετε πολύ σωστά αυτό το σοκ που έχουμε πάθει όλοι με την απόφαση της νέας Δημοτικής Αρχής να κλείσουν τα λουτρά της Τραϊανούπολης, τα αιματικά λουτρά. Ξέρετε κάτι, αυτοί οι άνθρωποι συμφώνησαν μαζί με την νέα Δημοτική Αρχή, χωρίς να γνωρίζουμε πραγματικά πάνω σε ποιο πλαίσιο έγινε αυτή η συμφωνία, ενώ αυτό που έλεγα εγώ συζητώντας και με τον κύριο Ζαμπούκη ήταν ότι ναι, έχω εντολή από τη Γενική Συνέλευση να συζητήσουμε και για θέσεις ευθύνης. Φυσικά, εγώ είπα και δημόσια ότι ο κόσμος από τη στιγμή που θέλει να συνεργαστούμε, δεν βάζω τον εαυτό μου πρώτη γραμμή, ας είναι δήμαρχος ο κύριος Ζαμπούκης, εγώ θα μπορούσα να συνεργαστώ σε οποιαδήποτε θέση. Αλλά έπρεπε να βάλουμε και ένα πλαίσιο σε αυτή τη συνεργασία. Σαφώς μια συνεργασία έπρεπε, ήταν δεδομένο ότι η παράταξη με η οποία συνεργάζεται θα πρέπει να πάρει και κάποιες θέσεις ευθύνης. Και οι θέσεις ευθύνης είναι για να μπορεί να εφαρμόσει και το δικό της πρόγραμμα. Άρα εγώ λέω, έρχομαι σήμερα στο πολιτικό σκέλος αυτής της απόφασης και της συζήτησης, αν θέλετε. Μέσα στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους της ΑΝΑΣΑ, ένας εξ αυτών ήταν και ο πρώην πρόεδρος της κοινότητας Λουτούρου, ο κύριος Μπασιάκος. Πώς εγώ θα μπορούσα να συμφωνήσω με τον όποιο κύριο Ζαμπούκη, με την όποια δημοτική αρχή, χωρίς μια προγραμματική σύγκληση, να γινόμουν είτε αντιδήμαρχος, είτε να έπαιρνα την προεδρία ενός νομικού προσώπου, για παράδειγμα της ΤΙΕΔΑ, χωρίς να έχω εξασφαλίσει ότι στο πρόγραμμα της ΑΝΑΣΑ δεν μιλούσαμε ποτέ για να κλείσουμε πραγματικά τα ιαματικά λούτρα και έχουμε πάθει όλοι σοκ από αυτή την απόφαση. Άρα, οι 5 αυτοί δημοτικοί σύμβουλοι πρέπει να σας εξηγήσουν, όπως φαντάζομαι και σε αυτούς οι οποίοι τους ψήφισαν με το πρόγραμμα της ΑΝΑΣΑ, ποιο πρόγραμμα εφαρμόζουν. Κάποιοι εξ αυτών νομίζω είναι και μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΙΕΔΑ. Άρα λοιπόν, ποιο πρόγραμμα εμφανίζουν, ποιο πρόγραμμα εφαρμόζουν. Η ΑΝΑΣΑ ήταν ξεκάθαρη. Συνεπώς, η όποια συζήτηση έγινε για θέσεις ευθύνης, σαφώς έγινε συζήτηση για θέσεις ευθύνης. Και με τη δική μου την παρουσία, όλα γίνανε, αν θυμάστε, σε ένα κείμενο 25 προγραμματικών θέσεων. Διότι πέρα από το σοβαρό ζήτημα των ιαματικών λουτρών που η ΑΝΑΣΑ ποτέ δεν είπε ότι όταν εμείς βγούμε στη διοίκηση του Δήμου θα κλείσουμε τα ιαματικά λουτρά. Είχαμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτό λίγο πολύ έχει απαντηθεί, το έχετε θέσει πολλές φορές. Επειδή τώρα όχι, φτάσει... μου ζητήσατε να σας απαντήσω. Γράφουν μέσα οι συνάδελφοι, οι πρώην συνάδελφοι, οι πρώην συνεργάτες, ότι εγώ ζήτησα θέσεις ευθύνης. Μα σαφώς ζήτησα θέσεις ευθύνης. Ήθελα, δεν είχα κανένα πρόβλημα να μπω μέσα στη διοίκηση, να βοηθήσουμε. Αλλά
εφαρμόζοντας ένα τμήμα ή συζητώντας του προγράμματός μας. Άρα δεν θα επέτρεπα ποτέ ως πρόεδρος της ΤΙΕΔΑ, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα, να κλείσουμε τα ιαματικά λουτρά. Γι' αυτό και σήμερα ήμουν από τους πρώτους ο οποίος αντέδρασα και έχω δώσει στη δημοσιότητα και δελτίο τύπου με σαφή επιχειρήματα μέσα. Θα σας πω κάτι άλλο. Στην παράταξη της ΑΝΑΣΑ, μέσα σε αυτούς που υπογράψανε κιόλας ότι εμείς θέλουμε προγραμματική συμφωνία, ήταν πολλοί πρόεδροι σωματείων και συλλογικοτήτων. Ένας εξ αυτών ήταν, για παράδειγμα, ο Δημήτρης Σαρίκας. Ο Δημήτρης Σαρίκας ποτέ δεν θα άφηνε, και εγώ δεν θα επέτρεπα στον εαυτό μου να συνεργαστώ με μια δημοτική αρχή χωρίς να θέσουμε τις ενστάσεις που έχουν οι αλλοίς για το ζήτημα του LNG. Το γνωρίζετε. Να, στην ΑΝΑΣΑ μέσα, επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ. Η δημοτική παράταξη έχει άλλη άποψη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εσείς επικαλείστε συνέχεια την ευρύτερη παράταξη της ΑΝΑΣΑ. Παρακαλώ. Αλλά από ό,τι φαίνεται, η δημοτική παράταξη πια της ΑΝΑΣΑ, η οποία ουσιαστικά αυτή έχει ένα νομικό υποκείμενο. Η δημοτική ομάδα, να το λέμε, γιατί η δημοτική παράταξη ουσιαστικά παραμένει η ΑΝΑΣΑ. Ναι, αλλά το νομικό υποκείμενο, καλώς ή κακώς. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως ΑΝΑΣΑ, είναι η δημοτική ομάδα. Έχοντας την πλειοψηφία αυτοί οι κύριοι, πλέον παίρνουν την απόφαση να με διαγράψουν από επικεφαλή. Και όχι μόνο από επικεφαλή, αλλά και από μέλος της δημοτικής ομάδας. Άρα τίθεμε, όπως πολύ σωστά είπατε, ένας ανεξάρτητος δημοτικός σύμβολος. Αυτό, για να ξέρει και ο κόσμος, δεν αλλάζει κάτι. Ουσιαστικά παραμένω μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σήμερα τα αντανακλαστικά μου ήταν, όπως πάντα, πήρα θέση στο ατυχές αυτό γεγονός, σε αυτή την ατυχή απόφαση της Δημοτικής Αρχής. Μία απόφαση, ξέρετε, κυρία Κουμαζίδου και κύριε Τελόπουλ, που αποδεικνύει για ακόμα μία φορά ότι η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή δεν είχε ούτε πρόγραμμα ούτε όραμα για αυτό το Δήμο. Και φάνηκε και στην προεκλογική περίοδο. Σεβόμενοι όμως το εκλογικό αποτέλεσμα, αυτό αποφάσισαν οι δημότες, σήμερα έρχεται και παίρνει κάποιες αποφάσεις. Για αυτές τις αποφάσεις. Νομίζω, κύριε Μιχαηλίδη, δεν συζητάμε για την ταμπακέρα όμως. Εδώ έχουμε συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία. Νομίζω σας απάντησα. Για το θέμα των θέσεων ευθύνης, σας απάντησα. Ωραία. Ότι για μένα ήταν προϋπόθεση. Για το να θέμα του απολογισμού. Από συγκεκριμένες συμφωνίες σε πολύ ζωτική σημασία θέματα. Μεταξύ των οποίων και το θέμα της Τεραϊανού. Κατανοητό. Για το θέμα του απολογισμού του εκλογικού αποτελέσματος που σας κατηγορούν ότι προσπαθήσατε να το ωρεοποιήσετε. Και το θέμα του εκλογικού αποτελέσματος έγινε μία από τις πολλές συγκεντρώσεις που κάναμε μετεκλογικά, τουλάχιστον και ενδιαμέσως από την πρώτη και δεύτερη Κυριακή, έγινε ο απολογισμός και μάλιστα, προσέξτε, ένας εξ αυτών οι οποίοι υπογράφουν ήταν αυτός ο οποίος προέτρεψε να μην ξανα. Για να προσέξουμε και να φροντίσουμε την ενότητα της παράταξης, ένας από αυτούς που υπογράφει μέσα σε αυτό το κείμενο μιλούσε ότι δεν έπρεπε να ξανακάνουμε καινούργιο απολογισμό, διότι είχαμε νέα δεδομένα, περιμέναμε μία απόφαση του δικαστηρίου από την προσφυγή του κυρίου Λαμπάκη. Επιτρέψτε με, σας παρακαλώ, να απαντήσω. Αλλά έχει ενδιαφέρον. Ποιος είναι αυτός? Ναι, και ο κύριος Πασιάς. Ήταν από αυτούς οι οποίοι διαφώνησαν και μέσα στη δημοτική ομάδα να ξανακάνουμε ξανά καινούριο απολογισμό και οι λόγοι ήταν εύλογοι. Αυτό που είχα πει και εγώ, ότι περιμένουμε ένα νέο εκλογικό νόμο. Αρχές Αυγούστου ψηφίστηκαν οι τροποποιήσεις από τη νέα κυβέρνηση. Περιμέναμε την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά δεν είχε κανένα λόγο να ξαναβρεθούμε, διότι ήδη υπήρχαν κλειδονισμοί. Ξέρετε, το αποτέλεσμα δεν μας ικανοποίησε. Είναι λογικό. Η τρίτη παράταξη, αυτή η οποία θα μπορούσε να είναι στο δεύτερο γύρο, δημιούργησε κλειδονισμού σε αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν αναμενόμενο, όπως ήταν αναμενόμενο, ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν σκέφτονται αυτοδιοικητικά να κοιτάνε και να ακολουθούν προσωπικές στρατηγικές. Ξέρετε πολύ καλά ότι 5 χρόνια ή 4 χρόνια στην αντιπολίτευση είναι πάρα πολύ σκληρό και δύσκολο έργο. Είναι ο δρόμος το να είσαι κοντά στην εξουσία με οποιοδήποτε τρόπο, είτε άμεσα είτε έμεσα, νομίζω ότι για κάποιους ανθρώπους αποτελεί προσωπική στρατηγική και σε αυτό δεν μπορεί κανείς να πει οτιδήποτε. Έχω μάθει όμως 5 χρόνια να λειτουργώ αυτοδιοικητικά και το δικό μου το πρόγραμμα και το όραμα σε εισαγωγικά που ενέπνευσε κάποιους και κάποιες συλλογικότητες ήρθανε διότι η δική μου στάση απέδειξε ότι λειτουργώ αυτοδιοικητικά. Άρα όφυλα να προστατεύσω τον πρώην μέλος της κοινότητας Μάγκρης, τον Τάκη τον Κριτού και τον πρόεδρο των μοτοσυκλωτιστών, τον πρώην, και να προστατεύσω και ζητήματα της δημοτικής ενότητας της Μάκρης. Γιατί κάποια στιγμή και η Μάκρη θα πρέπει να γίνει δημοτική ενότητα. Το ίδιο και τον πρόεδρο των εμπόρων από τη λαϊκή αγορά. Εντάξει, όλα αυτά να τα πιάσουμε ονομαστικά, αλλά για προσωπική στρατηγική μιλάνε οι ίδιοι οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, όλοι, προσωπική δική σας προς όλη τη διαδικασία. Τουλάχιστον έχω δείξει δείγματα και το είπα και στην αρχή, όταν συμβαίνει ένα διαζύγιο πολιτικό, θα πρέπει και
η άλλη πλευρά σε κάτι το οποίο είναι πραγματικά πρωτοφανές να βρει κάποιους λόγους ή να εφεύρει κάποιους λόγους. Ωραία, άρα ακολουθώντας... Κύριε Τελόπουλο, να ολοκληρώσω. Κάποιους λόγους οι οποίοι να είναι έστω πιστευτοί και να δικαιολογούν αυτό το πρωτοφανές. Τους οποίους αντικρούετε εσείς αυτή τη στιγμή. Απλά ξέρετε, το ζουμί. Εγώ σας μιλάω πάντα πάρα πολύ συγκεκριμένα. Όποιο θέμα αναφέρετε, εγώ βλέπετε ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα να το απαντήσω. Επίσης, είστε δημοσιογράφοι έμπειροι, παρακολουθείτε τα γεγονότα. Μέσα σε αιτιάσεις των πρώην συνεργατών λένε ότι εγώ τους κατηγόρησα για το θέμα των χρυσορυχίων. Βρέστε μου μία δήλωση. Τότε σας τα έλεγα, αλλά θα έλεγα ότι γίνεται και την πέμπτη ειδική συνεδρίαση στην οποία σας έχω κατηγορήσει και για το θέμα του χρυσού. Αυτά τα πράγματα είναι εφευρέσεις προφανώς για να δικαιολογήσουν μια πρωτοφανή στάση για τα αυτοδιοικητικά χρονικά. Εγώ τη σέβομαι. Για εμένα αλλά και για πολλούς συνεργάτες μου είναι μια νέα μέρα, μια νέα αρχή, μια νέα πραγματικότητα και πάνω σε αυτό, όχι σε μια προσωπική στρατηγική, θα κοιτάξουμε και την δική μου την παρουσία πώς θα συνδυαστεί, ώστε να είμαι ωφέλιμος και χρήσιμος προς το σύνολο. Ποια θα είναι η νέα αρχή αυτή η οποία θα γίνει και για την υπόλοιπη παράταξη την οποία... Και πριν από αυτό, Χριστίνα, συγγνώμη αν μου επιτρέπεις, παρακαλώ, γιατί μου γεννάτε το ερώτημα και να πρέπει οπωσδήποτε να μην φύγουμε από αυτό. Αν ακολουθώντας τη συλλογιστική σας και δεχόμενος, ας πούμε, ότι ίσως αυτά που ισχυρίζονται να είναι και προσχηματικά. Άρα, εφόσον λέτε ότι οι αιτιάσεις τους είναι προσχηματικές, ποιος πιστεύετε πως είναι ο πραγματικός λόγος που δε σας θέλανε στην παράταξη? Και αν αυτό το χρεώνεται ουσιαστικά στη συμφωνία με την παράταξη του Δημάρχου, ποιος είναι ο λόγος που πιστεύετε ότι ο ίδιος ο Δήμαρχος δεν ήθελε εσάς μέσα στη συνεργασία? Είναι πολύ απλός ο λόγος. Προσέξτε, έχω ένα έγγραφο το οποίο θα σας το καταθέσω. Από 4 Σεπτεμβρίου, ένα μήνα σχεδόν πριν, με αριθμό πρωτοκόλλου 27075, ζητάω από το Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης να μου απαντήσει και να μου δώσει, να μου κοινοποιήσει το πρακτικό νούμερο 1 της ανάσα. Γιατί αυτό που έχετε στα χέρια σας είναι το πρακτικό νούμερο 2. Το πρακτικό νούμερο 1 της ανάσα είναι αυτό το οποίο και δεν μου το έχουν κοινοποιήσει, μου κοινοποιήσαν μόνο το δεύτερο, αυτό της διαγραφής μου, αλλά δεν μου έχει κοινοποιήσει καμία πλευρά. Γι' αυτό και επέμενα επίσημα από τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης, διότι με αυτό το πρακτικό βγήκε στο διάβγεια η απόφαση διορισμού του νέου Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνικών Έργων, ο οποίος προέρχεται από την ανάσα. Και τους ζητάω και τους λέω, δώστε μου σας παρακαλώ επίσημο έγγραφο αυτό το πρακτικό για να δούμε κάτω από ποιους όρους έγινε αυτή η συμφωνία. Ξέρετε κάτι, κύριε Τελόπουλε, ο Γιάννης Ζαμπούκης είναι ένας έγκριτος νομικός, πρόεδρος του Διηγορικού Συλλόγου, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι οφείλει ή όφειλε μέσα σε 20 μέρες να μου δώσει απάντηση. Δεν έχω πάρει καμία απάντηση ακόμα. Τι σημαίνει αυτό? Αφήνω τα συμπεράσματα σε εσάς. Δεν μπορείτε να μας απαντήσετε απέναντι σε αυτό το ερώτημα. Για ποιο λόγο δεν θέλανε τον Παύλο Μιχαηλίδη στην εξίσωση της συνεργασίας? Διότι ανάσα και... είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο, κύριε Τελόπουλε, κυρία Κουματζίδου, ότι αυτοί οι οποίοι είναι πίσω από τον κύριο Ζαμπούκη, διότι αυτό είναι πλέον γνωστό, έχει συζητηθεί και από άλλους επικεφαλείς παρατάξεων, ότι υπάρχει μια ομάδα η οποία εμφάνισε τον κύριο Ζαμπούκη ένα χρόνο πριν τις εκλογές και κατάφερε και με την κομματική στήριξη του ΚΙΝΑΛ και τον εξέλεξε Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, σεβαστό το αποτέλεσμα. Έτσι. Αυτή η ομάδα, όπως δεν ήθελαν ως Δήμαρχο τον Παύλο Μιχαηλίδη, δεν τον θέλανε ούτε ως αντιδήμαρχο, ούτε από καμία θέση ευθύνης. Και ξέρετε γιατί τον θέλαν, δεν τον θέλανε, διότι αν ήμουν μέσα στα πράγματα, είτε ως Δήμαρχος, είτε ως αντιδήμαρχος, είτε ως πρόεδρος της ΤΙΕΔΑ, δεν θα επέτρεπα αυτό που σας είπα σήμερα, να κλείσουν τα ιαματικά λουτρά ως ένα απλό παράδειγμα. Θέλουν αυτοί οι άνθρωποι, όλο αυτό το σύστημα εξουσίας, ανθρώπους οι οποίοι είναι βολικοί, είναι της δικής τους επιρροής και δεν θέλουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτοδιοικητική άποψη. Δηλαδή λέτε ότι ο κύριος Σαραμπατζής είναι πιο βολικός? Παρακαλώ. Δηλαδή λέτε ότι εγώ δεν λέω τίποτα. Εσείς με ρωτήσατε γιατί δεν θέλαν τον Παύλο του Μιχαηλίδη. Γιατί επέλεξαν κάποιον άλλον συνάδελφο. Αυτό εγώ δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Εγώ απάντησα στο ερώτημα γιατί δεν θέλαν τον Παύλο του Μιχαηλίδη. Επίσης, κάποιοι, και είναι λογικό, η Δημοτική Αρχή, όσους λιγότερους έχει φωνές αντιπολιτευτικές δυνατές απέναντί της, είναι και πολύ, αν το θέλετε, στρατηγικά, δεν είναι προς το συμφέρον της. Είναι λογικό λοιπόν με κάθε τρόπο. Πολιτική ασκείται αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, με κάθε
τρόπο να αποδυναμώσουν μια φωνή η οποία θα τους ενοχλούσε, την οποία δεν τη θέλανε ούτε στα σπλάχνα τους, ούτε μέσα ως συνεργάτη, πόσο δε περισσότερο δεν θα τον θέλανε και απέναντι να τους δημιουργεί διάφορα αντιπολιτευτικά ζητήματα, τα οποία ήδη τα ζήσαμε, διότι τήρησα την υπόσχεσή μου, έκανα το καθήκον και στην προηγούμενη περίοδο. Άρα προσπάθησαν με έμεσο τρόπο, και νομίζω ότι το πέτυχαν αυτό ως ένα σημείο, να διαλύσουν την ανάσα και να απομονώσουν όσο μπορούσαν τον επικεφαλή. Αυτό θα μπορούσε αυτό, να συμβεί όμως, και αν ήταν 4-2 ή 3-3 ή όχι 5-1 όμως. Αυτό θα ρωτήσετε τους 5 πρώην συνεργάτες. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Αυτοί επέλεξαν αυτή την κοινή γραμμή. Από την άλλη, και εγώ σας είπα ότι έχω την πλειοψηφία των μελών της παράταξης από πίσω, οι οποίοι τους είπανε όχι σε προσωπικές στρατηγικές. Mm-hmm. Νομίζω λοιπόν ότι το θέμα, επαναλαμβάνω, είναι καθαρά πώς έχει μάθει να λειτουργεί ο καθένας. Και όλα αυτά, ήδη σήμερα είχαμε την περίπτωση του Λουτρού, των Ιαματικών. Αύριο μεθαύριο θα έχουμε, ξέρετε, καινούρια ζητήματα, πάρα πολλά προβλήματα, όπου θα φανεί η συνέπεια του καθενός μας και επίσης το τι μπορεί και το τι πρεσβεύει ο καθένας, αλλά και επαναλαμβάνω, απίσω από μένα υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους έχω επιλέξει να τους υπηρετήσω, είτε αυτοί λέγονται αλλοίς, είτε λέγεται λαϊκή αγορά, είτε λέγονται άτομα με αναπηρία. Ήταν μέσα στο ψηφοδέλτιό μας άτομο με αναπηρία. Δεν θα μπορούσα να ακολουθήσω προσωπική στρατηγική για οποιαδήποτε θέση. Η σχέση μου με την διοίκηση, είτε ως δήμαρχος είτε ως αντιδήμαρχος, πάντοτε θέλω να διέπεται από μια συνέπεια λόγων και έργων. Δυστυχώς, η νέα Δημοτική Αρχή, η οποία δεν είχε απολύτως κανένα πρόγραμμα, σήμερα πραγματικά εκπλήσει τους δημότες, διότι προχθές ακούσαμε και τον αντιδήμαρχο αθλητισμού να ερωτάται από ο συνάδελφό σας τι θα κάνουν με το παλιό κολυμπητήριο. Δεν γνωρίζουμε το τι θα κάνουν. Πείτε μας τι θα γίνει στο εξής, τι θα κάνει ο Παύλος Μιχαηλίδης για τα υπόλοιπα μέλη της παράταξης. Και να προσθέσω, αν μου επιτρέπεις, Χριστίνα, στο ερώτημά σου, το πολύ σωστό ερώτημά σου, αν έχει σχέση στο μέλλον, αν θα δούμε τον Παύλο Μιχαηλίδη, όπως δηλώσατε σήμερα στο ραδιόφωνο, να συστρατεύεται ακόμη και με τον Βαγγέλη το Λαμπάκι, γιατί ένα σημείο κριτικής των 5 ήταν και αυτό, ότι πώς είναι δυνατόν εσείς να το πίσω στο χρεώνο ότι προσπαθείτε να το κάνετε και ανάμεσα στους δύο γύρους των εκλογών, δηλαδή να συστρατευτείτε ουσιαστικά με τον κύριο Λαμπάκη. Το είπε και ο κύριος Καρυπίδης στην εκπομπή προχθές εδώ, την προηγούμενη Πέμπτη, ότι ουσιαστικά θα υπογράφατε την προσφυγή του κυρίου Λαμπάκη. Και πώς είναι δυνατόν, ενώ όλοι ξέρουν ότι είχατε μια ισχυρή, ας πούμε, κόντρα όλα αυτά τα χρόνια, όταν αυτός ήταν δήμαρχος και εσείς στην αντιπολίτευση, πώς είναι δυνατόν αυτό να συμβεί από εδώ και πέρα. Θα σας απαντήσω ευθέως, κύριε Τελόπουλε. Υπάρχει μια αντίφαση σε αυτό που λένε οι συνάδελφοι, ότι από τη μία ζητούσα από τον κύριο Ζαμπούκη θέσεις και από την άλλη συζητούσα με τον κύριο Λαμπάκη. Ξέρετε κάτι, σε όλη την Ελλάδα όλοι οι επικεφαλείς των παρατάξεων δημόσια, και το έκανα δημόσια, συζητούσαν ακριβώς για αυτό το οποίο μας ζητούσαν οι δημότες, να βρούμε σημεία επαφής και συνεργασιών. Εξάλλου, αυτό ήταν και το πνεύμα του νέου αυτοδιοικητικού νόμου, συνεργασίες. Προσπάθησα και για τη συνεργασία να υπάρχει συνεργασία και με τον Γιάννη τον Ζαμπούκη, προσπάθησα να υπάρχει συνεργασία και με τον Βαγγέλη τον Μυτιλινό, με τον Σάββατο Δευτεραίο, με τον Δημήτρη τον Λαζόπουλο, σαφώς και με τον Βαγγέλη τον Λαμπάκη. Ξέρετε όμως κάτι, και εδώ είναι πραγματικά η διαφορά πολιτικής του καθενός μας. Προσφάτως, και εδώ το συζητήσαμε και στο δικό σας το κανάλι, εγώ συνεχίζω εκεί που πρέπει και διαφωνώ με τον Βαγγέλη τον Λαμπάκη για τα έργα της παραλίας. Μπορούμε να διαφωνήσουμε, γιατί έχουμε άποψη. Και άνθρωποι που έχουν άποψη μπορούν να διαφωνήσουν. Δυστυχώς, η νέα Δημοτική Αρχή, ο Γιάννης ο Ζαμπούκης, ακόμα και οι συνεργάτες του, δεν μπορούν να διαφωνήσουν με τον κύριο Λαμπάκη, διότι δεν έχουν άποψη. Και τι κάνουν? Έρχονται και πιστοποιούν το έργο του και λένε το εφαρμόζουμε αμήχανοι. Εσείς τι θα κάνετε, αμήχανοι, κύριε Μιχαηλίδη, γιατί και παρακαλώ, ο χρόνος τελειώνει και να δεν έχουμε πολύ χρόνο. Από εδώ και πέρα, τι θα κάνετε εσείς ως πρώην επικεφαλής παράταξης και των μελών? Θα σκίσω τα αντιπολιτευτικά
ιαματικά μου καθήκοντα. Το έκανα σήμερα με άμεσα αντανακλαστικά για το θέμα των ιαματικών λουτρών. Θα καταθέτω συνεχώς τις προτάσεις μου, όπως το έκανα και στην προηγούμενη περίοδο. Και φυσικά είμαι έτοιμος να κάνω συγκλήσεις, να συζητήσω και με τον Βαγγέλη το Λαμπάκι θα συζητήσω, διότι ξέρετε, ήμασταν μαζί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ, της Περιφερειακής Ένωσης. Πρόεδρος εκείνος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρα, επειδή έχουμε τις επόμενες ημέρες εκλογές για να βγάλουμε τα όργανα τα οποία θα πάνε. Θα τον στηρίξετε για πρόεδρο της ΠΕΔ? Καταρχάς θα πρέπει να παρευρεθώ στους εκλέκτορες. Για να παρευρεθώ στους εκλέκτορες, το είπα και το πρωί, σωστά με ρωτήσατε στο ραδιόφωνο, γιατί όχι να μην συνεργαστώ και με τον Βαγγέλη του Λαμπάκη σε θέματα περιφερειακής οντότητας. Αλλά οι διαφωνίες μας υπάρχουν και θα υπάρχουν μέχρι να συγκλίνουμε. Οφείλω όμως να πω ότι οι διαφωνίες μας στο θέμα, για παράδειγμα, των έργων της παραλίας βρήκαν μία σύγκληση. Έρχεται ο Βαγγέλης Λαμπάκης και ο αντιδήμαρχός του, ο Γιώργος Κουκουράβας, και λένε: όχι, δεν θα μονοδρομήσουμε τελικώς την Βασιλέως Αλεξάνδρου, την παραλία μας. Ήταν μία υποχώρηση, ήταν μία σύγκληση η οποία προήλθε από αυτήν μας την, αν θέλετε, την διαμάχη. Αλλά έχουμε σήμερα μία νέα δημοτική αρχή η οποία δεν είχε άποψη. Δεν μπορούμε να βρούμε σημεία επαφής και σύγκλησης. Παρ' όλα αυτά, αυτό νομίζω το οποίο έχει ενδιαφέρον για τους δημότες που μας ακούνε, ότι φωνές αντιπολίτευσης θα υπάρχουν, δεν θα είναι στήρες για κάθε ζήτημα. Εκεί όμως, όπως το θέμα, το πρώτο θέμα της ημέρας σήμερα, θα ορθώσουμε το ανάστημά μας, θα καταθέσουμε όπως το κάνουμε πάντα τις προτάσεις, και για το μέλλον φυσικά γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις και για να δημιουργηθεί μια νέα παράταξη. Αλλά επιμένω, είναι καιρός συγκλήσεων. Πρέπει να καθίσουμε και να συζητήσουμε πώς θα βρούμε λύσεις πραγματικά για μια περιοχή η οποία, ξέρετε, είναι στην δημοσιότητα, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να εφησυχάζουμε. Οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές και η αυτοδιοίκηση θα πρέπει να παίξει το δικό της ρόλο. Κυρία Κουματζίδου, κύριε Τελόπουλε, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την ευκαιρία να κάνουμε αυτή την όμορφη, χρήσιμη συζήτηση. Έτσι, πάντα ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε ευχαριστούμε καλά. Πολύ. Να τα ξεκαθαρίζουμε. Γεια σας, κύριε Μιχαλίδη. €5,4 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την τουριστική προβολή. Με το ποσό αυτό, στόχος είναι εφαρμογή μιας νέας ολοκληρωμένης και σύγχρονης πολιτικής τουριστικής προβολής με τριετή διάρκεια. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστού Μέτιου, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαθέτει από το επιχειρησιακό της πρόγραμμα πόρους ύψους 5.416.000 ευρώ για την εφαρμογή μιας νέας ολοκληρωμένης και σύγχρονης πολιτικής τουριστικής προβολής με τριετή διάρκεια. Η πολιτική τουριστικής προβολής που έχει σχεδιαστεί απευθύνεται στους δυνητικούς επισκέπτες της περιφέρειας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και περιλαμβάνει δράσεις όπως την παραγωγή προωθητικών βίντεο, εντύπων και φωτογραφιών, τις ψηφιακές αλλά και έντυπες καμπάνιες τουριστικής προώθησης σε ελληνικά και διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, την παραγωγή ψηφιακών προωθητικών εφαρμογών για υπολογιστές, τάμπλετ και κινητά τηλέφωνα, τη φιλοξενία τουριστικών δημοσιογράφων και διαμορφωτών κοινής γνώμης, τα προωθητικά δώρα καθώς και τη συμμετοχή σε εκθέσεις, όπως επίσης σε διεθνώς αναγνωρισμένες εκδηλώσεις προώθησης τουριστικών προϊόντων. Η νέα πολιτική τουριστικής προβολής της περιφέρειας περιλαμβάνει τουριστική φωτογράφηση του συνόλου της περιφέρειας, παραγωγή γενικών και θεματικών βίντεο προώθησης και τηλεοπτικών σποτ, επιλογή και προμήθεια διαφημιστικών και προωθητικών δώρων που θα απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες του τουρισμού όσο και σε επισήμους, κατασκευή και εγκατάσταση προωθητικών τουριστικών πάνελ σε επιλεγμένα αεροδρόμια της χώρας, δημιουργία πολυτελούς αναμνηστικού λευκώματος, τουριστικές καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ηλεκτρονική καμπάνια στο διαδίκτυο, στα κυριότερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε εξειδικευμένους τουριστικούς ιστοτόπους, ειδικές δράσεις προβολής εντός και εκτός Ελλάδος, σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πολυσέλιδου οδηγού, ο οποίος θα απευθύνεται σε επαγγελματίες του τουρισμού, συμμετοχή σε B2B workshops και σε εκδηλώσεις παρουσίασης προορισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης και φιλοξενίας για επαγγελματίες του τουρισμού, δημοσιογράφους και διαμορφωτές κοινής γνώμης, κατασκευή ψηφιακών εφαρμογών για διάφορες πλατφόρμες,
παραγωγή γενικού εντύπου τουριστικής προβολής μαζικής διανομής, διενέργεια ερευνών με στόχο την αποτύπωση και αξιοποίηση των τουριστικών δεδομένων της περιοχής. Παράλληλα, θα λάβει χώρα η συμμετοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και σε εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, Ολλανδία, Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Γερμανία, Ρωσία, Κύπρο, Αθήνα, Γαλλία, Θεσσαλονίκη, Αγγλία, Πολωνία, Ισπανία, Φέρες, Καβάλα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και Κομωτινή. Να συναντήσω και πάλι τον Αντώνη τον Τελόπουλο. Αντώνη, είναι πολλά τα λεφτά. Λεφτά υπάρχουν τελικά, πράγματι, Χριστίνα. Το θέμα είναι και το μεγάλο ερώτημα, κατά την άποψή μου, αν θα πιάσουν τόπο, όπως λέμε και πολύ λαϊκά ο κόσμος της περιοχής. Θα πιάσουν τόπο. Και να σου πω την αλήθεια, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε καχύποπτοι ως προς αυτό, γιατί υπάρχει παρελθόν το οποίο δεν είναι και τόσο, και τόσο καλό για την, περιφέρεια. Δεν υπάρχει πρώτερος έντιμος βίος μέσα εισαγωγικά σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό. Και μιλάω κυρίως γιατί πολλές φορές είχε γίνει πολύ σκληρή κριτική. Θυμάμαι και από τον κύριο Καραλίδη, όταν επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στην περιφέρεια, την προηγούμενη περίοδο που ήταν ο κύριος Μέτιος επικεφαλής της περιφέρειάς μας, και για συμμετοχή σε εκθέσεις όπου ουσιαστικά τα περίπτερα της περιφέρειας ήταν υποβαθμισμένα. Εγώ ήμουν και μάρτυρας σε ό,τι έχει να κάνει με το περίπτερό μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το περσινό, όπου πράγματι για να το βρούμε χρειάστηκε πολύ μεγάλος κόπος και μέχρι να βρούμε εκεί ποιος υπάλληλος ήταν, που ήταν, έλειπε, θα ερχόταν, δεν υπήρχε κανείς στο περίπτερο. Έχουν συμβεί τέτοια τραγελαφικά συμβάντα και καλό είναι να μην συμβαίνουν. Από εκεί και πέρα, από μόνο το ποσό είναι πολύ μεγάλο. Το θέμα είναι πώς θα διατεθεί και νομίζω αν αυτό το ποσό πράγματι συμβαδίζει σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο προωθεί η περιφέρειά μας και έχει σαν αιχμή του δόρατος τον τουρισμό, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε. Αλλά νομίζω ακόμη στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη δεν έχει γίνει μια ουσιαστική συζήτηση ποιο είναι πραγματικά το αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο πρέπει να ακολουθηθεί και αναλόγως να επενδύσουμε πάνω σε αυτό. Δηλαδή, μιλάμε για διαμετοκομιστικό εμπόριο, μιλάμε για αγωγούς, μιλάμε για ενεργειακούς κόμβους, LNG και βάζουμε και λίγο τουρισμό από δίπλα, βγάζουμε μεγάλα ποσά, πηγαίνουμε σε εκθέσεις, κάνουμε ταξίδια. Το θέμα, νομίζω, αυτά τα λεφτά τα οποία επενδύονται είναι για να φέρουν τουρίστες στην περιοχή και όχι για να ενισχύουν τον τουρισμό άλλων χωρών, πηγαίνοντας οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες και μη ταξίδι σε μία έκθεση, είτε αυτή γίνεται στο Παρίσι, είτε γίνεται στο Βελιγράδι. Εντάξει, ίσως ακούγομαι λίγο. Και πώς θα μοιραστεί αυτή η τουριστική προβολή για τους 5 νομούς της περιφέρειας και τις ιδιαιτερότητες του κάθε νομού και τις ανάγκες που έχει? Εντάξει, αυτό σίγουρα είναι ένα ερώτημα πολύ σωστό. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι σίγουρα κάποιοι νομοί έχουν μεγαλύτερο τουριστικό προφίλ, αν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω την έκφραση, από άλλους. Σίγουρα η Καβάλα, ο Εύρος έχουν επενδύσει περισσότερο. Βέβαια, υπάρχουν πολλές μορφές τουρισμού. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει, νομίζω, ξεκάθαρος σχεδιασμός και πάνω σε αυτό το σχεδιασμό να πλαισιώσουν αυτό το σχεδιασμό, μάλλον τα ανάλογα κονδύλια. Γιατί, όπως έχουμε πει, σίγουρα δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε άλλες περιφέρειες όπως είναι οι Κυκλάδες, το Νότιο Αιγαίο, όπως είναι η Κρήτη, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να επενδύσουμε στο θεματικό τουρισμό, είτε αυτός είναι εκκλησιαστικός, είτε είναι ορειβατικός. Υπάρχουν ομορφιές στην περιφέρεια, αλλά ξαναλέω, το βασικό ερώτημα είναι τι θέλουμε να κάνουμε και αν τα λεφτά τα οποία επενδύουμε θα πιάσουν τόπο. Δυστυχώς, έχουμε κάθε λόγο να ανησυχούμε. Ελπίζουμε πάντως ειλικρινώς να μας διαψεύσει η διοίκηση της περιφέρειας και απλά να είμαστε, να φανούμε αυστηροί. Γιατί νομίζω όλους τους τρόπους τουριστικής προβολής τους ακούσαμε προηγουμένως στο ρεπορτάζ και σχεδόν υπήρχε και μια τεράστια λίστα με συμμετοχή σε εκθέσεις από την, την περιφέρεια. Και γι' αυτό ίσως είπα λίγο καυστικά και ας με συγχωρήσουν. Χωρίς συγκεκριμένο στόχο. Ελπίζουμε να φέρουν τουρίστες και να μην ενισχύσουμε τον τουρισμό των άλλων περιοχών πηγαίνοντας ταξίδια από εδώ ή
η θεσμική. Μάλιστα. Και εντάξει, το ποσό είναι μεγάλο σίγουρα. Αυτό ήταν που μας κίνησε φυσικά την περιέργεια για κάνουμε και αυτή τη συζήτηση. Δεν είναι λίγα τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Είμαι σίγουρος ότι όλα τα μεγάλα ειδησιογραφικά μέσα της Ευρώπης θα φιλοξενήσουν με αυτές τις τιμές που βλέπω και με αυτόν τον προϋπολογισμό θα φιλοξενήσουν σίγουρα κάποιο σποτ της περιφέρειάς μας. Μάλιστα. Πάμε τώρα και στο άλλο θέμα των τελευταίων ημερών. Παραπήγαν οι ημέρες φυσικά όσον αφορά το θέμα του χρυσού. Και έχουμε εξελίξεις στον Δήμο Αλεξανδρούπολης συγκεκριμένα. Πάμε ξανά εκ νέου σε ειδική συνεδρίαση στον Δήμο Αλεξανδρούπολης για το θέμα του χρυσού. Ακριβώς. Και με τον ίδιο τρόπο νομίζω που είχε γίνει την προηγούμενη φορά και είχε δημιουργήσει έτσι και μια σχετική φασαρία. Πάλι οι παρατάξεις του κ. Λαμπάκη, της Λαϊκής Εισπύρωσης, ο κ. Λαζόπουλος και ο κ. Μιχαηλίδης συστρατεύονται υπογράφοντας το αίτημα. Ο Κλισθένης τους δίνει τη δυνατότητα να, όπως πολύ καλά γνωρίζεις και εσύ, να εισάγουν τέτοιου είδους θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Αρχή, το Προεδρείο, είναι υποχρεωμένο εντός 6 ημερών να ανταποκριθεί. Αλλιώς οι ίδιοι μπορούν να ορίσουν την ημερομηνία που θα διεξαχθεί η συζήτηση. Πράγματι, το πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου όρισε τη συγκεκριμένη ημερομηνία για την Πέμπτη, μια μέρα μετά την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριο θέμα από ό,τι βλέπω είναι ουσιαστικά η ανάθεση σε κάποιο νομικό γραφείο της προσπάθειας μπλοκαρίσματος της επένδυσης. Αυτό δεν ξέρω, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε την Πέμπτη αν και πόσο ευσταθεί, δηλαδή αν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, αν υπάρχουν τα νομικά όπλα έτσι ώστε να σταματήσουμε την επένδυση. Αυτό που μου προκαλεί εντύπωση είναι γιατί ξανά, δηλαδή θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν υπάρχουν κάποιες εξελίξεις τις οποίες γνωρίζουν οι επικεφαλείς των παρατάξεων και, πολύ, και τότε πολύ καλά κάνουν. Νομίζω και ζητούν την... στο νομικό κομμάτι τώρα πλέον από εδώ και πέρα της κατοχύρωσης ότι δεν θα γίνει η εξόρυξη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η επικυρωποίηση, γιατί το πάνε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο από ό,τι διάβασα στην επιστολή την οποία έστειλαν και ζητούσαν την ειδική συνεδρίαση. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και αν πράγματι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, νομίζω είναι ένα νομικό όπλο το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Δεν είμαι σίγουρος, γιατί έχω την αίσθηση ότι κυρίως είναι θέμα πολιτικής απόφασης και ότι αν πάμε στο νομικό κομμάτι, βέβαια δεν είμαι νομικός, έτσι με κάθε επιφύλαξη, μακάρι να μπορούμε να το κάνουμε. Όπως και να έχει, θα πρέπει για ακόμη μια φορά, αφού θα γίνει τέτοιου είδους συζήτηση, να περάσει το μήνυμα πως η Αλεξανδρούπολη, ο Εύρος, η Ροδόπη, είναι ενωμένοι στην κοινή υπεποίθηση πως δεν θέλουμε, δεν πρέπει αυτή η επένδυση να γίνει πραγματικότητα. Αντώνη Τελόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό ευχαριστώ βράδυ. Και εγώ. Καλό βράδυ. Απλούστερα και δικαιότερα κριτήρια για τον εκτελονισμό των αυτοκινήτων ζητούν οι τελωνιακοί υπάλληλοι. Η Ομοσπονδία τους έχει προχωρήσει σε αποχή των καθηκόντων των υπαλλήλων από τον εκτελονισμό των οχημάτων, ζητώντας αλλαγή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Η κινητοποίηση των υπαλλήλων θα διαρκέσει έως τις 18 Οκτωβρίου. Σε αποχή των καθηκόντων τους από τον εκτελονισμό αυτοκινήτων βρίσκονται οι τελωνιακοί υπάλληλοι της Αλεξανδρούπολης, καταθέτοντας προτάσεις για την απλούστευση των διαδικασιών. Προτείνουν να καταργηθεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο με την καθιέρωση μεθόδου διαμόρφωσης του τέλους ταξινόμησης, βασισμένη σε αντικειμενικά και εύκολα ελέγξιμα στοιχεία. Η μέθοδος αυτή θα βασίζεται στο συνδυασμό των κυβικών του κινητήρα, την υποδύναμη, την οδηγία εκπομπής ρήπων και την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος. Υπάρχουν κάποιες διαβουλεύσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα για το θέμα των αυτοκινήτων, το οποίο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα είναι ενάντια και στο δημόσιο συμφέρον και στην... στην υπαλληλική προστασία από κινδύνους που προκύπτουν από τον εκτελονισμό των αυτοκινήτων. Τι θέλω να πω. Το υφιστάμενο πλαίσιο είναι συνδεδεμένο με τη φορολογητή αξία. Πάει δηλαδή κάποιος στη Βουλγαρία, παίρνει ένα αυτοκίνητο, οποιαδήποτε αξία και εμείς πρέπει να την κάνουμε δεκτή. Και με βάση αυτή την αξία διαμορφώνεται το τέλος ταξινόμησης, το ΦΠΑ και με αυτήν διαμορφώνεται με κάποιους όρους και συνθήκες και η δασμολογητή αξία, η αξία για την
για το τέλος ταξινόμησης που πληρώνει στο κράτος. Η Ομοσπονδία των Τελωνιακών Αξιών είναι να γίνει άμεση αποσύνδεση του φορολογικού συντελεστή από τη φορολογητέα αξία του οχήματος, αφού όπως υποστηρίζει το στοιχείο αυτό είναι καθαρά υποκειμενικό, εύκολα μεταβαλλόμενο και δεν εμπεριέχει δεδομένα μη αμφισβητούμενα. Έχουμε γεμίσει αυτοκίνητα παλιάς ρυπαντικής τεχνολογίας, δηλαδή ουσιαστικά ρυπογόνα αυτοκίνητα. Και εμείς θέλουμε να αλλάξει και το νομοθετικό πλαίσιο για αυτό, να εξασφαλίσουμε δηλαδή το δημόσιο συμφέρον και να απεμπλακεί αυτή η διαδικασία με, και το κανονιστικό πλαίσιο με την φορολόγηση του αυτοκινήτου, που εμείς προτείνουμε συγκεκριμένα να συνδεθεί με τα κυβικά, με την υποδύναμη του κινητήρα, την οδηγία εκπομπής ρήπων και την ημερομηνία της πρώτης κυκλοφορίας. Η αποχή που ξεκίνησε από τις 7 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί έως και τις 18 του μήνα σύμφωνα με απόφαση της Ομοσπονδίας των Τελωνιακών Υπαλλήλων. Σύμφωνα με τους τελωνιακούς δεν υλοποιήθηκαν οι επαναλαμβανόμενες έως σήμερα δεσμεύσεις για επίλυση του θέματος και η χώρα είναι αποδέκτης ενός μεγάλου αριθμού μεταχειρισμένων αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας, με αποτέλεσμα την πρόσθετη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και τη μη παροχή ασφάλειας στους πολίτες. Για να καταλάβετε, εμείς την αξία δεν τη δίνουμε εμείς οι ίδιοι. Πηγαίνει σε μια άλλη υπηρεσία, στη ΔΠΑΕ, στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, το οποίο με ένα τμήμα διαμορφώνει αυτή, ορίζει ποια είναι η αξία που θα πληρωθεί το τέλος ταξινόμησης. Για όλα τα Τελωνία της Βορείου Ελλάδος μέχρι τη Λάρισα. Το ίδιο συμβαίνει στην Αθήνα. Υπάρχει ένας τεράστιος όγκος δουλειάς και η διεκπαιρέωση αυτή γίνεται, θα έλεγα, κατά παρέγκριση του νόμου. Δηλαδή, όταν ένα αυτοκίνητο φτάνει στην Ελλάδα, μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα θα πρέπει να εκτελωνιστεί. Να κατηθεί το παραστατικό του εκτελωνισμού. Όταν δεν έχεις διαμορφωμένη αξία, πώς θα την κάνεις αυτή τη διαδικασία, πώς θα οριστεί αυτή η διαδικασία. Αυτό δημιουργεί τεράστιο άγχος στους συναδέλφους που δίνουν αυτές τις αξίες και σε εμάς που κάνουμε τους εκτελωνισμούς. Και γι' αυτό εμείς ζητάμε αυτή την αλλαγή. Συν το γεγονός ότι θα πρέπει οπωσδήποτε με τους όρους που βάζουμε εμείς την κατάρριξη του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, ασφαλώς και το δημόσιο συμφέρον. Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο συμφέρον και για αυτοκίνητα πιο σύγχρονες τεχνολογίες να έρχονται στην Ελλάδα. Δεκάδες πολίτες επισκέφτηκαν το πρωί της Τρίτης το όχημα της αιμοδοσίας που βρισκόταν στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας για να συνδράμουν και αυτοί στις μεγάλες ελλείψεις αίματος που παρατηρούνται στον ομό. Η δράση αυτή στείνεται κάθε μήνα από τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ορεστιάδας σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Εθελοντική αιμοδοσία στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας διοργάνωσε ο Συλλόγος Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Ορεστιάδας, Άγιος Παντελεήμων ο Ιαματικός. Στο εγχείρημα συμμετείχε η κινητή μονάδα αιμοληψίας του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Η αιμοδοσία στην Ορεστιάδα γίνεται κάθε μήνα και αρκετοί ενεργοί αιμοδότες συμμετέχουν σε αυτή την κίνηση αλτρουισμού που βοηθά καθημερινά να σωθούν οι ζωές των πολιτών της περιοχής. Πραγματοποιούμε τη μηνιαία μας αιμοδοσία. Κάθε μήνα ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Ορεστιάδος πραγματοποιεί αιμοδοσίες εκτός τον Αύγουστο. Έτσι και σήμερα πραγματοποιούμε τη μηνιαία μας αιμοδοσία στην πλατεία της Ορεστιάδος. Ο κόσμος, υπάρχουν αρκετοί αιμοδότες στην Ορεστιάδα? Είναι αρκετοί αιμοδότες στην Ορεστιάδος και αυτό είναι το ευχάριστο. Και ευελπιστούμε να έρθουν κι άλλοι στο Σύλλογο. Το εθαρρυντικό είναι ότι έχουμε νέα παιδιά. Και αυτή θα είναι το μέλλον του Συλλόγου. Να σημειωθεί ότι την περασμένη Κυριακή διεξήχθη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουφλίου το 27ο Πανεύριο Συνέδριο Συλλόγων και Ομάδων Εθελοντών Αιμοδοτών του Νομού Εύρου, στο οποίο συμμετείχε και ο Σύλλογος της Ορεστιάδας. Εκεί έγιναν ενημερώσεις για τα νέα επιστημονικά δεδομένα και για τις νέες διαδικασίες αιμοδοσίας. Επίσης, αποδόθηκαν έπαινοι σε μέλη της Ένωσης για την προσφορά τους μέχρι σήμερα, προβάλλοντας έτσι πρότυπα προς μίμηση. Ο Σύλλογος Ορεστιάδος προσπαθεί να έχει αυτάρκεια. Καλύπτονται, ως την στιγμή καλύπτονται οι ανάγκες μας. Γι' αυτό πραγματοποιούμε κάθε μήνα αιμοδοσίες, για να καλύπτουμε τους αιμοδότες μας. Η κίνηση σήμερα είναι ικανοποιητική, παρότι ο καιρός δεν μας βοηθάει.
Ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και έχουν έρθει πάρα πολύ. Στη συνεδρίαση που έγινε την Κυριακή συμμετείχατε? Ναι, συμμετείχα στην συνεδρίαση που έγινε στο Σουφλί. Βγήκαν κάποια κρίσιμα συμπεράσματα που πιστεύω να είναι προς όφελος των αιμοδοτών. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.